30% της ΔΕΗ και να αποτελέσει μια το 30% δίνοντας ορυχεία, δίνοντας ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, δίνοντας ακόμα και διαχείριση υδάτων και ποταμών, υδροηλεκτρικά έργα κλπ. Δηλαδή ένα μεγάλο φιλέτο από τη δημόσια περιουσία σε αυτή τη μικρή ΔΕΗ που αύριο θα δοθεί σε ιδιώτες. Είναι, και αν αυτό συνδυαστεί, ότι και στη μεγάλη ΔΕΗ που απομένει, στο 70% έχει απομείνει 51% του δημοσίου, αλλά έχει μεταφερθεί το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ για να πάει και αυτό σε ιδιώτες, και αν συνδυαστεί, όπως γνωρίζετε ότι είναι σε εξέλιξη διαγωνισμός αυτή τη στιγμή, μείναν νομίζω 4 διεκδικητές, ανακοινώθηκε χθες το βράδυ, ναι, για να δοθεί σε ιδιώτες και το 66% του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή του Δικτύου Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρόκειται για μια ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και κατά τη γνώμη μας συνιστά ένα οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, αντιαναπτυξιακό έγκλημα, το πολιτικό, οικονομικό και αντιαναπτυξιακό έγκλημα του αιώνα. Γιατί, εάν αυτό προχωρήσει. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό για τους εξής λόγους. Πρώτο. Μισό λεπτό, κύριε Στατούλη, θέλω μια απάντηση από αυτού. Να σας πω την επιχειρηματολογία τώρα από την άλλη πλευρά. Σου λέει, γιατί είναι κακό, δίνοντας ένα κομμάτι, να πάρουμε ποσά τα οποία δεν θα πάνε στο χρέος, δεν θα πάνε στην τρύπα τη μαύρη, αλλά θα τα πάρει η ΔΕΗ και θα μπορέσει να κάνει επενδύσεις, να κάνει ανάπτυξη του δικού της έργου, να είναι στον ανταγωνισμό με καλούς όρους κτλ. Γιατί αυτό είναι κακό. Ναι, θα σας απαντήσω και στα δύο που μου θέσατε. Το πρώτο το ζήτημα είναι, δεν θα τα πάρει η ΔΕΗ. Θα τα πάρει φαινομενικά, γιατί αυτή η επιχείρηση που αποκόπτεται θα είναι καταρχή 100% θυγατρική της ΔΕΗ. Οπότε, αν πουληθεί αυτό το 30% η μικρή ΔΕΗ, τα έσοδα θα φαίνονται ότι είναι στην μεγάλη ΔΕΗ, αλλά στην ουσία θα πάνε για την, στην ουσία αυτά τα έσοδα θα πάνε σε δύο κατευθύνσεις. Αφενός μεν ένα μεγάλο κομμάτι μετά από τα κέρδη ως μέρισμα θα πάει σε ιδιώτες που ήδη έχουν το 49% της ΔΕΗ, συν 17% που έχει πάει στο ΤΑΙΠΕΔ και ως ονού που προωθούν την ιδιωτικοποίησή της, αλλά και το δεύτερο, ό,τι απομείνει θα πάει στο δημόσιο που θα είναι και αυτός μέτοχος με 34% που θα απομείνει, και αυτό που θα πάει στο δημόσιο θα πάει πάλι για την εξυπηρέτηση των δανειστών. Στο δεύτερο επιχείρημα που μου είπατε, κύριε Στρατούλη, ανταγωνισμός, ελεύθερος, απελευθέρωση αγοράς κλπ. Είναι ένας μύθος αυτή η ιστορία ότι το κάνουν γι' αυτό. Για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων το κάνουν. Δεν το κάνουν γι' αυτό. Γιατί? Μα η αγορά είναι απελευθερωμένη. Άσχετα αν εμείς διαφωνούμε στο ΣΥΡΙΖΑ με όλο αυτό το πράγμα, αλλά είναι απελευθερωμένη. Το 46% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι πια σε ιδιώτες. Το 56% μόνο 53% έχει μείνει στη ΔΕΗ. Λέτε... Και δεύτερο, όχι, θέλω να το πω, είναι βασικό, Λάδι, γιατί θέλω να το ακούσετε και εσείς. Ακούστε με, και οι τηλεθεατές. Ναι. Ο μύθος ότι η απελευθέρωση, ο ανταγωνισμός φέρνει μείωση τιμών. Στον ΟΤΕ δεν έγινε αυτό, καλά το λέει ο κύριος Πλεύρης. Πρώτο, δεν έγινε στον ΟΤΕ. Στον ΟΤΕ, ακούστε με, στον ΟΤΕ οι τιμές έπεσαν κυρίως στην κινητή τηλεφωνία, ενώ ήταν δύο ιδιωτικές εταιρείες στην αρχή, η Panafon και η σημερινή Γουίν, η Τέλεστέτ, όπως ονομαζόταν. Μόνο όταν μπήκε μετά από 6 χρόνια ο ΤΕ, και μάλιστα με προσφυγές που κάναμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων και εγώ, τότε έπεσαν οι τιμές. Με τη δημόσια παρέμβαση. Δεύτερο, στον ΟΤΕ, αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης δεν έχει βάση. Δεν αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας στο κλάδο των επικοινωνιών με απελευθέρωση. Ο ΟΤΕ είχε 30.000 εργαζόμενους όταν άρχισε η ιδιωτικοποίηση. Έφτασε σε 10.000 και ο κλάδος συνολικά των επικοινωνιών έχει 15.000. Έναντι 30.000 που έπεσαν στον ΟΤΕ. Εσείς ισχύει αυτό που λέτε ότι θα πάρετε πίσω τη ΔΕΗ, το λέτε να περνάει η ώρα? Πω αυτό που θα... Ο καταναλωτής πότε είχε καλύτερες υπηρεσίες από τον ΟΤΕ? Όταν έβαζε Ρουσέτη το βουλευτή για να έχει γραμμή στο σπίτι του και έκανε 45 και 50 μέρες να μπει το τηλέφωνο. Με δημόσια περιπτώσει. Η ψηφιακοποίηση του ΟΤΕ, επειδή ήμουν εκπρόσωπος των εργαζομένων στη διοίκηση για πολλά χρόνια, έγινε επί δημόσιο ΟΤΕ. Έτοιμο τον παρέλαβαν οι Γερμανοί. Έτοιμο τον ΟΤΕ. Σύγχρονο και ψηφιακοποιημένο. Έτοιμο φιλέτο. Όσο για τη ΔΕΗ, με τον ανταγωνισμό που λένε ότι θα πέσουν οι τιμές, ακούστε, η ΔΕΗ άρχισε να ιδιωτικοποιείται από το 2000. Μέχρι το 2013 που έχουμε στοιχεία, οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκαν κατά 102% για τους οικιακούς καταναλωτές, για το λαό δηλαδή, και 76% για τη βιομηχανία. Πού έπεσαν λοιπόν οι τιμές, παρότι περίπου το μισό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας τον έχουν ιδιώτες? Και τέλος, θέλω να σας πω, γιατί είπα ότι είναι έγκλημα. Ακούστε να δείτε, ο ιδιώτης που θα μπει μέσα τα ιδιωτικά συμφέροντα δεν μπουν για την ψυχή του πατέρα τους, θα μπουν για κερδοφορία. Που σημαίνει ότι... Ακριβώς. Που σημαίνει ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στις τιμές, όπως είχαμε κύριε Στρατούλη, τα 13 τελευταία χρόνια. Να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις. Γιατί άμα χάνει ο επιχειρηματής θα κλείσει. Και θα έχει στρατιές στον δρόμο. Μα το ζήτημα είναι να παραμείνει με δημόσιο έλεγχο η ΔΕΗ. Διότι το ηλεκτρικό ρεύμα. Εσείς θα τον πάρετε πίσω. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δημόσιο. Γιατί σιγά σιγά τα μαζεύετε όλα αυτά που έχετε πει. Δεν μαζεύουμε τίποτα, θα σας πω.
θα σας πω, ακούστε, το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, όπως είναι το νερό και άλλα πράγματα. Δεν πωλείται. Δεν είναι εμπόρευμα. Όταν είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό, πρέπει να είναι για να έχουν ισότιμη πρόσβαση όλοι οι πολίτες σε φθηνές τιμές, διότι όταν να μην έχουν να πληρώσουν, να μπαίνουν κάποια κοινωνικά τιμολόγια, κάποια άλλα πράγματα. Γίνει. Για να μην τους κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα, και είναι έγκλημα να το δίνει σε ιδιώτη που κριτήριο έχει την κερδοφορία. Και βεβαίως, ακούστε να δείτε, είναι και πλήγμα στην ανάπτυξη της χώρας. Η ΔΕΗ είναι ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Δεν μπορεί να την εκχωρεί σε ιδιώτες. Τη ΔΕΗ, πώς θα χαράξεις πρόγραμμα ανάπτυξης, ανασυγκρότησης της χώρας. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση θα την ξαναπάρει, λέτε. Και εθνικό ζήτημα. Θα την ξαναπάρει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Και εθνικό ζήτημα. Είναι πλήγμα στην εθνική κυριαρχία να δίνεις τέτοια επιχείρηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο θα κάνει ό,τι μπορεί. Ό,τι μπορεί για να παρεμποδίσει την ψήφιση του νομοσχεδίου. Δεύτερο, δεν θα αναγνωρίσει τα αποτελέσματα του νομοσχεδίου εάν περάσει και συνολικά τις ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΗ. Και τρίτο, εφόσον είναι κυβέρνηση, θα επαναφέρει με δημόσιο χαρακτήρα τη ΔΕΗ και βεβαίως θα στείλει για έλεγχο. Ο έλεγχο όλου εκείνου που ευθύνονται. Σα κλείσει και μέσα. Για έλεγχο, δεν είπα θα κλείσουμε μέσα. Μισό λεπτό για να μην είναι δημοκρατικό. Δεν έχουμε γλιτώσει. Δεν είπαμε για γλιτώσει. Ακούστε, μισό λεπτό τώρα για να μην βγουν λάθο εντυπώσει. Οι κυβερνήσει δεν κλείνουν φυλακή. Ούτε στέλνουν φυλακή. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι όσοι έχουν ευθύνε κυβερνητικέ και οι οποίοι με δόλο και ιδιοτέλεια θα ξεπουλήσουν δημόσια υπηρεσία, θα ελεγχθούν από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Νομίζω είναι το αυτονόητο που πρέπει να κάνει κάθε κυβέρνηση, έξω μάλλον μια αριστερή κυβέρνηση, χωρίς να τρομοκρατούμε κανόνα. Κύριε, κλείσαμε. Αριστερή είναι ο μπλοκ.